αφήσει. Περιμένουμε του όρου εντολή. Γίνανε και κάποιε δηλώσει σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο Μαγνιέλη σε ό,τι αφορά που θα, τι όρου θα έχει αυτή η τριμερή επιτροπή. Ουσιαστικά θα κάνει έναν επανέλεγχο στου ελέγχου που θα προηγούνται. Σε ό,τι αφορά όμω την ανάληψη πολιτικών ευθυνών, ή ευθυνών γενικά για τα όσα είδαμε μέχρι σήμερα. Ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί δέχεται και επικρίσεις από άλλα κόμματα. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι σαφής και ξεκάθαρη. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο έχει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινωθεί η δημιουργία μιας ερευνητικής επιτροπής από ανεξάρτητους θεσμούς και αξιωματούχους. Τόσο η Γενική Λογίστρια του Κράτους, όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς, αλλά και ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα. Ας αναμένουμε να δούμε και τους όρους εντολής, αλλά και τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής επιτροπής. Ας μην προτρέχουμε και αυτή την φορά, για να προλάβουμε τι. Υπάρχει σαφής η εικόνα και η πολιτική πρόθεση όχι μόνο να καλυφθούν τα κενά που υπήρχαν, αυτό έχει ήδη γίνει σε μεγάλο βαθμό με τις αναθεωρήσεις των σχεδίων, αλλά και για να δούμε πώς διορθώνουμε τα όσα έχουν γίνει. Ο κ. Γιώργος Λουκαίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΝ, σε δηλώσεις του σήμερα στο ΡΙΚ, είπε ότι για το διεθνές ρεζίλεμα της χώρας μας δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής. Και όπως φαίνεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, φαίνεται ότι αυτή η επιτροπή δεν θα εξετάσει, δεν θα ερευνήσει αν υπήρξαν ευθύνες, απλά θα λειτουργεί ως ασφαλιστική βιτρίνα. Ακούστε. Η προτεραιότητα για μας τον Δημοκρατικό Συναγερμό και πιστεύουμε η προτεραιότητα και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι να θωρακίσουμε την χώρα μας και να φτιάξουμε εκείνα τα επίπεδα που θα επιτρέπουν να μην επαναληφθούν τα όσα κακώς μετρημένα αλλά σημαντικά έχουν γίνει. Αυτή είναι η προτεραιότητα για μας και αυτή πιστεύουμε θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα από όλους.